Βαρεθήκατε το ανούσιο ραδιόφωνο? Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός. Fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, what bitch? Cardi B, Bodak Yellow. These hoes, don't let these hoes bother me. They see... Πολύ ωραία ξεκινάμε. Bitch, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. Και ξεκινάμε λοιπόν όπως θα έπρεπε για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο event της ημέρας. Είναι ένα πάρτι το οποίο γίνεται στο γνωστό μας κυβερνείο. I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. No, you probably heard of me. Ένα πάρτι το οποίο διοργανώνεται από τους Trapsters, οι οποίοι δίνουν μια έμφαση τέλος πάντων σε ήχο trap, hip hop, R&B. Για να είμαι ειλικρινής, τους δύο τελευταίους τους ήξερα. Το trap δεν το ήξερα. Το γνώρισα όμως, άκουσα αρκετά αυτές τις ημέρες τέλος πάντων που ήταν να έρθουν εδώ πέρα τα παιδιά. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον Μπούρου, ο οποίος είναι ένας πολυσχηδής άνθρωπος, τον οποίο τον έχουμε μάλλον εδώ σήμερα, θα μας συστηθεί ως Μπούρου Project και ως μουσικός παραγωγός. Βέβαια κοντά μας επίσης έχουμε και τον Γιάννη, τον Γιάννη τον Καμπασελέ, τον οποίο τυχάνει έτσι να μην γνωρίζω προσωπικά, αλλά την οικογένειά του και τα αδέρφια του να τα γνωρίζω. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μία κουβέντα. Καταρχάς καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε την εξής κουβέντα για να καταλάβουμε κιόλας και το τι γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα. Τι είναι οι Trapsters, λοιπόν, φίλε μου, Μπούρου? Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ που μας έχεις καταρχήν εδώ πέρα να μιλήσουμε για την ομαδάρα εδώ. Οι Trapsters είναι βασικά μια ομάδα που κάναμε εγώ με τον Γιάννη και κάποια άλλα παιδιά. Βέβαια η ιδέα ήταν δική μου και του Γιάννη αρχικά. Όπως σου είπα κιόλας, είδαμε ότι δεν παίζει πολύ μουσική πάνω σε αυτό το είδος γενικά στον Εύρο, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, ναι, η τραπ συγκεκριμένα που είναι σχετικά καινούριο είδος, σχετικά δηλαδή τελευταίων ετών, παίζει σε πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά και εδώ που παίζει θα παίξει ένα-δύο κομμάτια, δηλαδή ο κόσμος δεν τα ακούει πολύ συχνά, ρε παιδί μου. Υπάρχει κοινό δηλαδή όμως που να θέλει να ακούσει τέτοια πράγματα? Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι σήμερα στο κυβερνείο θα έχει κόσμο για το συγκεκριμένο event? Ναι, γενικά κάθε πάρτι που κάνουμε πάει και καλύτερα από ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς. Δηλαδή όσο το μαθαίνει και ο κόσμος βλέπει ότι βασικά έχει πολλούς νέους ανθρώπους που τα ακούνε ας πούμε τα ίδια, αλλά δεν ξέρουν που παίζει. Οπότε όσο ακούγεται πιο πολύ μαζεύει και περισσότερο κόσμο. Το τελευταίο πάρτι πάλι που είχαμε ήταν φύσκα, ήταν όλα τραπέζια κλεισμένα. Ναι. Ναι, μπράβο, μπράβο, όχι, πολύ, μου κάνει πολύ εντύπωση. Ήθελα να ρωτήσω, και αυτή η ομάδα δηλαδή διοργανώνει τέτοιου είδους πάρτις? Ναι, ναι, εμείς ξεκινήσαμε το σκεπτικό ότι... Ποιο είναι το σκεπτικό της ομάδας?
ότι θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτό το είδος, ρε παιδί μου. Και για αυτούς που ακούνε και για νέους ανθρώπους που λένε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Γιατί από ό,τι ξέρεις και εσύ, στην πόλη μας γενικά και προς τα δω στο βορρά παίζει πολύ το ελληνικό. Και... Ναι, βεβαίως και όχι ότι έχουμε κανένα θέμα με το ελληνικό. Ο καθένας ό,τι γουστάρει εννοείται, ρε παιδί μου. Απλά επειδή υπάρχουν και άλλες μουσικές. Γιατί όχι να μην δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν και αυτές οι μουσικές και εμείς που τις αγαπάμε πολύ, ας πούμε, και γουστάρουμε να τα ακούμε, επειδή δεν τα βρίσκουμε, είπαμε να τα κάνουμε εμείς, ας πούμε, κάπως έτσι. Μάλιστα. Το κυβερνείο ως χώρος νομίζεις ότι είναι ο κατάλληλος, σας έχει αγκαλιάσει προφανώς από την αρχή, έτσι. Ναι, ναι. Καταλάβει. Είχαμε, εντάξει, εγώ με τα παιδιά γενικά και το Βασίλη δηλαδή που έχει και το μαγαζί, είχαμε καλές σχέσεις πάντα, μας δέχτηκαν πολύ σωστά. Εύκολα. Από την αρχή. Ωραία. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Η ομάδα, λέγοντας ομάδα, πόσα άτομα? Δηλαδή είναι ο Γιάννης εδώ πέρα που έχουμε τον Γιάννη, ναι. Ο οποίος είναι και χορευτής, σωστά, Γιάννη? Ναι, βεβαίως, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Ωραίος. Θα μιλήσουμε για τα άλλα σας, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο. Να ακούσουμε λίγο μια παραγωγή δικιά σου, θέλεις? Το καινούργιο που σας λένε. Αυτό. Να τα ακούσουμε λίγο και να το δώσουμε λίγο βάση και να μιλήσουμε μετά. Is false information. Έτσι λοιπόν, με Μπούρου Project ακούμε το Trigger. Σωστά το είπαμε, ναι, κάνει, ναι, εδώ, ναι, πέρα νόημα. Πολύ ωραία, για πες μου λίγο, αυτό που ακούσαμε το έχεις δημιουργήσει εσύ, έτσι? Ναι, ναι, είναι μια δικιά μου παραγωγή που δουλεύω τους τελευταίους μήνες. Βασικά πήρα την απόφαση να αρχίζω να βγάζω κομμάτια, γιατί γράφω μουσική από 11 χρονών, είναι αλήθεια. Και όλο λέω ότι να, αυτό δεν μου κάνει, το άλλο με ξυνίζει, όπως και όλη η μουσική. Καταλαβαίνω. Και είπα να ξεκινήσω να βγάζω, οπότε λέω να βγάλω αυτό ως πρώτο κομμάτι επίσημα, που είναι πάνω σε τραπ μελωδίες, ας πούμε. Καλό. Ξεκίνησε σαν DJ το 2009. Ωραία. Και από εκεί και πέρα η διαδρομή σου μέχρι σήμερα? Είχα πρώτο ξεκινήσει εδώ πέρα. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει με τους Filth Crew τότε, που ήταν ένα crew που είχαμε κάνει. Αντίστοιχο. Ναι, αντίστοιχο crew. Mm-hmm. Το οποίο ήταν πιο χήμα. Κάναμε πάρτι δηλαδή στις παραλίες και σε αυτά. Το πήγαινε πολύ καλά. Μάζευε πολύ κόσμο. Ο κόσμος γούσταρε. Έπαιζε διάφορες πάλι. Το σκεπτικό ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Mm-hmm. Θέλαμε να βάλουμε ηλεκτρονικές μουσικές που δεν ακουγόταν γενικά. Που δεν ακουγόταν στην πόλη μας. Ναι. Και απλώθηκε πολύ αυτό και πήγαινε πολύ καλά. Αλλά όπως ξέρεις, δεν.
κάτι δεν είναι νόμιμο, νόμιμο, δύσκολο σε αφήσουν να, σε αφήσουν να ναι, συνεχίσει. Κοίταξε, είναι και η αλήθεια ότι υπάρχει και ο νομοτελειακός, αυτός ο νόμος που λέει, ρε παιδί μου, ότι κάθε πράγμα κάνει τον κύκλο του. Οπότε ναι, εντάξει, mm-hmm. ίσως έκανε τον κύκλο του και ναι, εντάξει, ναι, ναι. πάμε για άλλα και κάπως πρέπει έτσι. Να κάνει και εκείνο τον κύκλο του κτλ. Να καλησπερίσω και τον φίλο και συνάδελφο εδώ πέρα και συνοδοιπόρο, τον Γιώργο τον Κεραμάρη. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε, τι κάνετε. Ήρθε λοιπόν ο Γιώργος καθώς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη σε αυτόν και στα καλύτερα, γιατί και ο Γιώργος με τις μουσικές του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρασες από Αλεξανδρούπολη, δούλεψες σαν DJ στην, σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη που έμεινα κιόλας για 3-4 χρόνια, δούλευα από εδώ και από εκεί και εκεί ήταν, εντάξει, εκεί υπήρχε ήδη, η σκηνή ήταν γνωστή, δηλαδή πάνω, τότε έπαιζα πολύ dubstep, drum and bass, τέτοια ας πούμε, mm-hmm. και R&B πάντα, αλλά τότε ήταν γνωστό εκεί, υπήρχαν ήδη πολλά πράγματα, οπότε πολύ πιο χαλαρά εκεί, αλλά δούλευα κανονικά, έκανα και κάποιες περιοδίες από εδώ από εκεί, σε Καβάλα, Κομωτινή, προς τα δω κυρίως, ωραία. Ωραία πράγματα, ναι. Ωραία, ωραία. Ορίστε λοιπόν Craze και Four Color Jack. All Out. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την κουβέντα μας με τον Μπούρου αλλά και με τον Γιάννη. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος που θα βρεθεί στο Κυβερνείο θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει trap, hip hop, R&B και όλα αυτά. Από σένα που εγώ από όσο γνωρίζω είσαι μια τέλος πάντων περσόνα καλλιτεχνική γενικότερα, ας κάνουμε και μια τέλος πάντων μια περασιά από τις άλλες σου δραστηριότητες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πιθανό να μου ξεφεύγει κάτι. Έχω την εντύπωση να σου ξεφεύγει κάτι. Παραδείγματος χάρη, ναι. πολύ σημαντικό, με τον Γιάννη το Χρυσάκη είστε στους The Mannequin, σωστά? Ναι, βεβαίως. Το οποίο και αυτό είναι ένα project comedian, τέλος πάντων, comedy art, τέλος πάντων, improv. Ναι. Πιο σωστά. Εγώ ξέρω κιόλας, φαντάσου. Τέλος πάντων, άκου τώρα, ναι, πώς δεν μου ήρθε. Τέλος πάντων, ναι, το οποίο πάει και αυτό πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, ναι. Έχεις άλλες δραστηριότητες, τέλος πάντων. Τι άλλο θα ανακαλύψουμε από σένα? Αναδιαστήματα έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή κυρίως ναι, με την ομάδα improv που κάνουμε και τα μαθήματα δηλαδή, και προσπαθούμε να το απλώσουμε και αυτό γενικότερα εδώ προς το βορρά και δεν υπάρχει γενικά. Mm-hmm. Κάνετε και μαθήματα, έτσι? Μαθήματα, ναι, εννοείται. Mm-hmm. Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Εξάνθη. Πολύ ωραία. Και θέατρο κανονικό έχω κάνει, βέβαια. Δεν έχω κάνει ακόμα κάτι επίσημα. Δηλαδή, σε κάποια θεατρική ομάδα, ναι, εδώ. Στη καινούργια, μια καινούργια θεατρική ομάδα που ξεκίνησε τώρα. Mm-hmm. Δεν έχει επίσημο όνομα ακριβώς ακόμα, αλλά ναι.
Να ξέρεις ότι μπορώ να σε προσκαλέσω και εγώ βέβαια επίσημα τώρα και στο Σύλλογο Μουσικών Αλεξανδρούπολης. Ναι. Είναι ο νεοειδρυθέν σύλλογος. Γνωρίζω ότι τον έχω ακούσει, ναι, ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική. Οπότε θα χαρώ πολύ να σε έχουμε εκεί πέρα. Παρέα μας τέλος πάντων, και εμείς παρέα είμαστε. Από την άλλη λοιπόν έχουμε εδώ πέρα τον Γιάννη, ο οποίος βέβαια είναι σε αυτήν την ομάδα, τρέχουν το συγκεκριμένο αυτό project, και από τον οποίο βέβαια Γιάννη έμαθα έξω ότι είναι και χορευτής και δάσκαλος χορού κιόλας. Ναι, δάσκαλος, εντάξει, όχι νόμιμα τελείως, βοηθάω σε ένα σύλλογο. Σε ποιο σύλλογο βοηθάς? Σύλλογο Μπάιλα Κονμίγκο. Α, είσαι στον Μπάιλα Κονμίγκο. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Χορεύεις χρονιά? Ναι, γύρω στα 4 χρόνια. Λάτιν. Λάτιν συγκεκριμένα, αλλά από μικρός έχω περάσει από παραδοσιακούς, στο Βραχιόλογλου, 8 χρόνια. Ναι, κλασικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Μπούμ, μπούμ, ταμ, ταμ, λοιπόν. Autenticamente falando, vai pro pipo, vem pro pipo, mas tá tipo com o lavazinho. Logicamente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Com o bumbum. Batendo o bumbum, tam 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 tam. Εμείς εδώ ανεβασμένοι ιδιαίτερα λοιπόν με τις μουσικές που μας έχουν φέρει τα παιδιά μαζί τους. Και κάπου εδώ βέβαια θα πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά και την εκπομπή μας. Μας έχουν μείνει άλλα 2-3 λεπτάκια. Έχουμε περάσει στον Rick Ross. Ένα υποθέτω εμβληματικό τραγούδι αφού περιέχει το στυλ της μουσικής 3 φορές τον τίτλο του. Λοιπόν, για όλους εσάς σήμερα που θα βρεθείτε στο Κυβερνείο το βράδυ, ορίστε λοιπόν, τέτοιες μουσικές πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Υπέροχα, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε κοντά μας εδώ πέρα τον Μπούρου αλλά και τον Γιάννη. Να σε ρωτήσω, θέλουμε να πούμε κάτι έτσι για το τελείωμα, να προτρέψουμε σε κάτι? Έχεις κάτι κατά νου, κάπως να κλείσεις? Όχι κάτι συγκεκριμένο, απλά για τη σημερινή βραδιά. Κάτι που ξεχάσαμε ενδεχόμενα? Δεν νομίζω, νομίζω καλύψαμε όλα τα περί μουσικά. Χαίρομαι σε αυτό. Οπότε κλείστο, κάνε εσύ την αποφώνηση σου όπως θέλεις, χαιρέτε τον κόσμο. Ευχαριστούμε βασικά άλλη μια φορά που μας είχες. Είμαστε και εμείς φαν του Χρήστου, δεν είναι μόνο ο Χρήστος εδώ που μας... Είμαστε και εμείς φαν, εννοείται. Σήμερα λοιπόν στο Κυβερνείο μετά τις 11, Trapsters Make It Nasty στο Volume 2. Και ένα τηλέφωνο, Γιάννη, για πες ρε, και τις κρατήσεις. 698-211-5811. 211-5811. Ναι. 698-211-5811. Καλώς. Και ευχαριστούμε γενικά που όλοι μας στηρίζετε. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Γιάννη.
Προσπαθούμε να στηρίζουμε κάθε μορφή τέλος πάντων τέχνης, από όπου και αν προέρχεται, από ποιο χώρο και αν προέρχεται, γιατί βασικό αξίωμα αυτής της εκπομπής είναι ότι η μουσική είναι μία, η κολλημένη είναι πολύ, δυστυχώς. Οπότε με τραπ 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 λοιπόν σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Με υγεία, ανέμακτα, προσοχή στις μετακινήσεις σας. Την ερχόμενη Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή λοιπόν, γιατί μετά από Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάμε Δευτέρα 6 με 8. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σήμερα για το θερμό τέλος πάντων ακροατήριο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε αυτά τα live μισά ώρα της εκπομπής μέσα από το Facebook. Είναι και αυτός ένας καλός τρόπος για να διαδίδουμε τέλος πάντων αυτές τις μουσικές και τις σκέψεις μας. Από τα καλύτερα μουσικά χαλιά βασικά μπορώ να πω.